Πάμε τώρα όμως να δούμε ποια ήταν η κυρία η συγκεκριμένη, μία γνωστή και μία εξαιρεταία, η οποία έκανε καυγά, τσακώθηκε, έκανε φασαρία. Άγριο επεισόδιο στα δοκιμαστικά του Survivor 2. Ποια ήταν αυτή? Διάσημη Ελληνίδα, με κάθε τρόπο τέλος πάντων διάσημη, η οποία αυτοπροτάθηκε για να μπει στο Survivor 2, στέλνοντας ίδια email στην παραγωγή του παιχνιδιού. Δεν πήγε ως διάσημη όμως. Δηλαδή, ενώ είναι διάσημη... Ναι, θα έμπαινε ως μαχήτρια. Ως μαχήτρια, δηλαδή θα πέρασε τη διαδικασία, περνάει ο παίκτης ο οποίος δεν είναι διάσημος και δεν είναι έτσι γνωστός στο ευρύ κοινό. Λοιπόν, ενώ εκείνη είναι πασίγνωστη. Ναι. Πες μας. Έστειλε το mail, της είπανε, ωραία αγαπημένη μας, έλα εδώ πέρα να σε ακούσουμε να κάνεις τις συνεντεύξεις, έτσι, μαζί με τους Τούρκους που είναι εκεί πέρα στις συνεντεύξεις, διότι όπως είπαμε είναι 6 Τούρκοι και ένας Έλληνας στην παραγωγή. Συγγνώμη, ο Τούρκος δεν είχε δει την τζόντα της. συγγνώμη λίγο, την ταινία της. Γιατί αναφερόμαστε στην κυρία Τζούλια Αλεξανδράτου. Λοιπόν... Για πες μας λίγο. Όπου πέρασε, όπου τις δέχτηκαν να την κάνουν συνέντευξη, εκεί πέρα όταν είδε ότι είναι μαζί με άλλους 3 κοινούς θνητούς σε πολλά εισαγωγικά όπως τους χαρακτήρισε, είπε, όπα ρε παιδιά, εγώ είμαι η Τζούλια Αλεξανδράτου και με βάζετε με 3 αγνώστους να περάσω συνέντευξη. Σηκώθηκε, έφυγε, μάλωσε με την παραγωγή. Λέει, εγώ δεν παίζω, λέει, κάτω από αυτές τις συνθήκες. Λέει, άμα θέλετε πάρτε με επειδή είμαι η Τζούλια. Δεν της έστειλαν ποτέ δεύτερο mail. Έφαγε πόρτα από μόνη της και η Τζούλια Αλεξανδράτου. Περίμενε άλλη υποδοχή. Δηλαδή, θα το ξαναπάρουμε λίγο από την αρχή. Η Τζούλια Αλεξανδράτου, λοιπόν, στέλνει email, όπως μπορεί να στείλει οποιοσδήποτε τηλεθεατής, για να συμμετάσχει στο Survivor 2. Τη φωνάζουνε μαζί με κάποια άλλα άτομα για να μιλήσουν για τη ζωή της, για να μιλήσει και να της πάρουν τη συνέντευξη. Εκεί λοιπόν μας λες, είδε και τους άλλους 3, δεν θα ήταν μόνη της. Μα συνηθισμένη ήταν σε πλατό με πολλά άτομα. και από άλλες ιστορίες που είχε κάνει. Ίσως θα ήθελε να είναι πιο διάσημη άλλη. Ναι. Μπαίνει λοιπόν μέσα, βλέπει τους άλλους και εκεί τα παίρνει στο κρανίο. Και λέει, εγώ λέει, με κοινούς θνητούς, λέει, μαζί συνέντευξη δεν δίνω. Τα βρόντιξε, μάλλον εκεί πέρα του ανθρώπου παραγωγή. Λέει: είσαστε άσχετοι, λέει: δεν ξέρετε τι καριέρα. Λέει: τι καριέρα, λέει: έχω κλείσει, λέει: δεν ξέρετε, εσεί εδώ πέρα. Επειδή είσαστε. Οι Τούρκοι δεν την ξέρανε όμω. Από την τουρκική παραγωγή. Δεν χάσανε και την ποτέ. Σηκώνομαι, λέει: φεύγω, λέει: άμα θέλετε, πάρτε με τηλέφωνο. Που φυσικά δεν την πήραν ποτέ τηλέφωνο πίσω. Δυστυχώ για κάποιου δεν θα τη δούμε στο Survivor 2. Μάλιστα. Άρα εκτό Survivor και η Τζούλια Αλεξανδράτου με όλο αυτό το σκηνικό το οποίο έγινε.